Σύντροφοι, μπορούμε να γυρίσουμε πίσω τα κανόνια που μα εμπλέκουν στου συμπεριαλιστικού πολέμου. Μπορούμε σήμερα να κάνουμε του εφιάλτε των αστών και των κυβερνήσεών του πραγματικότητα. Ο λαό και η νεολαία μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω αν τα αποφασίσει. Είναι ρεαλιστικό, είναι εφικτό σήμερα να αφοπλιστεί κάθε υπεριαλιστική εμπλοκή τη χώρα όπω το 1999. Τότε που το πλήρωμα του αντιτορπιλικού θεμιστοκλή, οι διαμαρτυρίε των στρατευμένων, οι οικογένειε του πληρώματο και ο λαό έγιναν μια γροθιά. Τότε που ναύτε και μόνιμοι του πληρώματο κατάφεραν να κρατήσουν παγωμένα τα κανόνια του Θεμιστοκλή. Τότε που αρνήθηκαν να πυροβολήσουν. Τότε που δεκάδε πύραυλοι εκτοξεύονταν από τα πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ στην Αδριατική θάλασσα κατευθείαν στα κεφάλια και τα σπίτια του Ιουγκοσλαβικού λαού. Τότε που ένα από τα ισχυρότερα πλοία του πολεμικού στόλου τη χώρα έπλεε βουβό, απίθαρχο, άπραγο και αναξιόπιστο στα μάτια του Αμερικανού ναυράρχου. Τότε που συμβάλαμε με τη στάση μα να ακτινοβολούν θάρρο τα κόκκινα μάτια των χιλιάδων Γιουγκοσλάβων που φρουρούσαν άοπλοι τι γέφυρε του Βελιγραδίου σε κάθε συναγερμό. Σύντροφοι και φίλοι, πριν 25 χρόνια, ήταν άνοιξη του 1999. Η είδηση όπω πάντα διαδόθηκε πριν την επίσημη διαταγή. Το αντιτροπιλικό Θεμιστοκλή αποπλέει για την εμπόλεμη Αδριατική θάλασσα υπό τι διαταγέ του Αμερικανού Ναβάρχου. Ατελείωτε συζητήσει στα καταστρώματα. Κανένα δεν είχε ύπνο. Σφιγμένα χείλη. Ένα καταλάβαινε τι λέγαμε, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Αυτό μα διατάξανε, έλεγε. Άλλο στο κινητό με την κοπέλα του βουρκωμένου. Σε ένα πηγαδάκι κάτω από εξε... τον εκτοξευτήρα πυράβλων σκαρώνουν μια επιστολή διαμαρτυρία στο πόδι. Άλλοι προβάρουν αυτά που θα πούν το πρωί στην αναφορά υπάρχου. Στο καρέ παξωματικών και στο άλλο των ανθιπασπιστών οι συζητήσει έχουν ανάψει. Φωνάζουν, μαλώνουν. Το αντιτροπιλικό, μια πολύβοη σφιγκοφολιά, δεμένο στον άφθαρμο τη αλαμίνα, που τον πλακώνει η ένοχη σιωπή. Στι συζητήσει, τα βράδια, εντάχθηκαν σχεδόν όλοι οι ναύτε του αντιτροπιλικού, κοντά 120 στρατεύσιμοι. Τώρα πια ο, ο πόλεμο έφτανε στα σπίτια μα. σω τότε, όσοι ήρθαν να υπηρετήσουν την πατρίδα, ετοιμάζονταν να υπηρετήσουν τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον πόλεμό του, εναντίον ενό λαού, του Ιουγκοσλαβικού. Οι δηλώσει των τότε υπουργών του Πασόγκ δεν διέφεραν από αυτέ των σημερινών τη Νέα Δημοκρατία προ τα πληρώματα των φρεγατών που φεύγουν τώρα για Ερυθρά Θάλασσα. Όπω ο Υπουργό Άμυνα τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία που πριν λίγε μέρε είπε προ το πλήρωμα ότι τη συγκεκριμένη αποστολή, ακόμη κι αν δεν την είχε αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να την προτείνει η χώρα μα. Επειδή στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Σουέζ διακυβεύονται τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών. Έτσι και το 1999. Ο Υπουργό Άμυνα τη κυβέρνηση του Πασόκ, Άκη Τσοχατζόπουλο, ξέρετε, αυτό που μπήκε μετά φυλακή για τι μίζε από του τότε νατοϊκού εξοπλισμού. Είπε λοιπόν ότι έχουν δεσμεύσει στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι το τερπιλικό αναλαμβάνει υπηρεσία στην Αδριατική, η θάλασσα, στο πλαίσιο των συμμαχικών υποχρεώσεων που έχει η χώρα μα. Ο τότε Πρωθυπουργό του Πασόκ Σιμίτη, σαν του ΝΑΤΟ, είπε: Θα στείλω του Έλληνε στρατιώτε όπου θέλω. Χωρί κανέναν περιορισμό. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Ρέπα προσπαθώντα να τρομοκρατήσει και να αποτρέψει αντιδράσει, όταν ρωτήθηκε τι θα πράξει η κυβέρνηση για τον ναύτη Γαρδίκη Νίκο, απάντησε, Θα ισχύσει αυτό το οποίο προβλέπει ο στρατιωτικό κώδικα. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή θα θεωρηθεί λιποτάκτη. Η επιστολή μου δημοσιεύεται στι 14 Απριλίου του 1999. Λέει λοιπόν ένα κομμάτι τη επιστολή. Η προφορική αναγγελία προετοιμασία για αναχώρηση του πλοίου με προορισμό την Αδριατική δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στο προσωπικό του πλοίου και σε μένα. Μια τέτοια διαταγή φεύγει από τα όρια τη στρατιωτική υπηρεσία και πιστεύω ότι δεν μπορεί να δεσμεύει τον Έλληνα στρατιώτη. Εκφράζω την κατηγορηματική μου αντίθεση στην υποχρεωτική συμμετοχή μου με οποιοδήποτε άμεσο ή έμεσο τρόπο στην υλοποίηση ή διευκόλυνση των εγκλημάτων και των εγκληματικών δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ την αντίθεσή μου να γίνω συνεργός στο έγκλημα, στο αιματοκύλισμα του λαού της Ιγκοσλαβίας, που διαπράττουν οι πραγματικοί τομοκράτες, τον ΙΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό αρνούμε. Δεν δέχομαι να μπω υπό δύο σημαίε. Η σημαία του ΝΑΤΟ δεν μου ταιριάζει, όπως δεν ταιριάζει σε κανένα ελληνόπουλο. Έχω σημαία, έχω πηξίδα. Και η πηξίδα του λαού και του πληρώματο του ελληνικού αντιτροπιλικού έδειχνε ελπίδα, δύναμη, ψυχή, αγώνα Κόντρα στα πολεμικά εμπειριαλιστικά σχέδια. Τη κυβέρνηση η πηξίδα έδειχνε αντίθετα. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, πύραυλοι, νεκροί, φωτιά, ερήπια. Αναπόφευκτη η σύγκρουση. Τσουνάμι επιστολών, διαμαρτυρία και συμπαράσταση φαντάρων. Το Θεμιστοκλή γίνεται σύμβολο τη άρνηση εμπλοκή στον εμπειριαλιστικό πόλεμο. Ναύτε, μηνίτε, στρατιώτε από όλη την Ελλάδα στέλνουν δημόσιε, επώνυμε, ανώνυμε, ομαδικέ επιστολέ. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Καμία εμπλοκή. Κανένα φαντάρο έξω από τα σύνορα. Κεβόπ. Ναύσταθμο Αλαμίνα. Πολεμικά πλοία. Ναύσταθμο Κρήτη. Στρατόπεδα Εύρου. Νησιών Ανατολικού Αιγαίου. Λάρισα. Θεσσαλονίκη. Αττική. Οι αναφορέ και οι επιστολέ του κατακλείζουν τα μέσα ενημέρωση. Τα βράδια μετά την νυχτερινή κατάκληση στο πλοίο, οι ναύτε συζητάνε. Ο αρχικά στενό κύκλο μεγαλώνει. Διαφωνίε, εντάσει, τσακωμοί, συμφωνίε, αποφάσει, φόβο, εμψύχωση, δυνατά συναισθήματα, πρωτόγνωρα για όλου. Στου διαδρόμου, οι παξιωματικοί μα φύγουν το χέρι, στα γρήγορα. Η αντίδραση στη συμμετοχή του πλοίου απομονώνει τη διοίκηση. Οι ανθιπασπιστέ καλούν τον κυβερνήτη και του δηλώνουν ότι δεν θα γεμίσουν. Σε καμία περίπτωση δεν θα βομβαρδίσουν τη Γιουγκοσλαβία. Οι επιστολέ του πληρώματο πολλαπλασιάζονται. Ναύτε, υπαξιωματικοί. Ένα υποπλήρχο δηλώνει ότι δεν ακολουθεί. Τον στέλνουν αυτοδικείο. Οι μέρε περνούν. Το κύμα συμπαράσταση δίνει νέα όθηση στι αντιπολεμικέ συγκεντρώσει. Τα ΜΑΤ φυλάνε τον ναύταθμο. Στο πέραμα γίνονται έλεγχοι. Ο ναύταθμος πολιορκείται από τα εργατικά σωματεία τη ζώνη του περάματο. Αποφασίζεται από τον κυβερνήτη η ακύρωση όλων των αδειών εξόδου πληρώματο. Οι ναύτε ζητάνε να ξεκινήσουν ξανά οι αναφορέ υπάρχου που τι είχαν διακόψει. Δεν απαντάνε σε κανέναν. Αρχίζουν ξανά οι έξοδοι. Στο σπίτι τηλεφωνούν συνεχώ ανώνυμοι και απειλούν. Τηλεφωνούν επώνυμα. Ναυτοδίκε, άλλοι δικαστικοί και εισαγγελεί που μα εμψυχώνουν. Εντάσει στην οικογένεια. Όλο το σόι πολιορκείται. Βγαίνουν στα κανάλια. Ξημέρωμα 21η Απρίλη 1999. Όλο το πλήρωμα στα καταστρώματα παραταγμένο. Είμαι σε παράταξη στην Πλώρη με το βλέμμα τη Αλαμίνα. Οι λάτσε με του εργάτε κράτη στο στενό τη Αλαμίνα. Η κοινοσούρα είναι γεμάτη λαό συγγενείς, φίλοι, εργάτες, πανό. Τα αυτοκίνητα κορνάρουν για να βοσβήνουν τα φώτα προς το πλοίο. Την ησυχία της αυγής σκίζουν τα συνθήματα από την ακτή. Ακούγονται πεντακάθαρα. Κανένας φαντάρος στην Ιγκοσλαβία, εμείς δεν πολεμάμε για είπα Γερμανία. Οι ναύτε αμίλητοι, δακρίζουν. Ο κυβερνήτη βρίζει από τη γέφυρα. Ήθελε ψυχή για να μην σε προδώσουν τα πόδια σου. Πάμε πόλεμο. Ο θανάτου. Η διοίκηση πήρε μέτρα. Γυμνάσια κάθε 12 ώρε. Μα χωρίζουν σε εξαωρίε και πόστα. Άδικο κόπο. Ήμασταν παντού. Η σημαία του ΝΑΤΟ που κοιμάτιζε αρχικά στον ιστό βρέθηκε να πλέει στην Αδριατική. Υπογραφέ. Νέε επιστολέ. Νέε αναφορέ. Γυρίστε μα πίσω. Δεν υπηρετούμε στο ΝΑΤΟ. Οι αντιδράσει συνεχίστηκαν στα νερά τη Αδριατική και στον πάρι τη Ιταλία μέχρι που τελείωσε ο πόλεμο. Ούτε μία σφαίρα δεν βγήκε από τι σκάνε των όπλων του πλοίου. Ο ελληνικό λαό είχε γίνει μια γροθιά απέναντι στην κυβέρνηση και τους μακελάριδες των Βαλκανίων. Το αντιτροπηλικό Θεμιστοκλής έπλεε βουβό, απίθαρχο, άπραγο και κυρίως με παγωμένα πυροβόλα και εκτοξευτήρες πυράβλων. Αυτή η ναυμαχία είχε και νικητέ και ιτημένους. Οι φυλακέ, οι δυσκολίε και οι άλλε ποινέ είναι παράσιμα στο στήθο τη κομμουνιστική νεολαία και του ΚΚΕ. Οι ναύτε νίκησαν. Ο ελληνικό λαό νίκησε. Οι λαοί των Βαλκανίων δεν ξεχνάνε. Οι κυβερνήσει, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πήραν το μάθημά του. Για μα, τον ελληνικό λαό, το αντιτροπιλικό Θεμιστοκλή αποτελεί σχολείο οργανωτικότητα, αυτοθυσία, πρωτοβουλία, εφευρετικότητα, ψυχική δύναμη και κυρίω συντροφικότητα που γεννήθηκε και ορίμασε κάτω από τον φωτισμένο από του Αμερικανικού πυράβλου ουρανό. Είμαστε 25 χρόνια μετά. Πιο πολύ, πιο δυνατοί, πιο έμπειροι. Καλή δύναμη συντροφή, θα νικήσουμε.